Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Τον δρόμο του μεταξύ έχει πάρει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο, ο οποίος και θα έχει εκτός από πολύ σημαντικές πολιτικές συναντήσεις και επιχειρηματικές. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιετζής για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο. Μαζί του βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κουτζιάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητα της επενδύσης και γνωστός και γνώριμος για τους Κινέζους επιχειρηματίες, ο Στέργιος Πλητσιόρλας, πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΡ. Να πούμε ότι ο λόγος είναι κυρίως είναι η συμμετοχή σε σύνοδο για το επενδυτικό σχέδιο Μαμούφ της Κίνας, το «Μια ζώνη, ένας δρόμος», το οποίο ουσιαστικά αφορά την άνοιξη του νέου δρόμου του μεταξιού, τη σύνδεση της Κίνας δηλαδή, με τον δυτικό κόσμο, με την Ευρώπη. Αυτός ο δρόμος του μεταξιού καινούργιος έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η οδική, η παύλα σιδηροδρομική, και η άλλη είναι ακτοπλοϊκή, στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει βέβαια και ο Πειραιάς, στον ΟΛΠ, τον οποίο συμμετέχει η Κόσκο, η κινέζικη Κόσκο. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι του Πρωθυπουργού γίνεται 10 μήνες από το προηγούμενο ταξίδι του. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει επιχειρηματική αποστολή, γιατί ο λόγος είναι κυρίως πολιτικός και είναι αυτή η σύνοδος η οποία γίνεται. Αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας για τριετούς διάρκειας για επενδύσεις κινέζικων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό βέβαια και η αγορά το αναμένει με ενδιαφέρον. Βέβαια, όπως τονίζει το Insider.gr, έμπειρος τέλεχος κινέζικων επιχειρήσεων, τα μνημόνια συνεργασίας δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει αναγκαστικά ότι θα δούμε κάποιες καινούργιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αλλά δεν είχαν κάποια συνέχεια. Βέβαια, έχουν γίνει ήδη δύο στρατηγικές επενδύσεις από μεγάλες κινέζικες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν η Κόσκο βεβαίως με τον ΟΛΠ. Και η δεύτερη, η State Grid, η οποία πήρε το 24% του ΑΒΜΙΕ. Μια συμφωνία η οποία εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες μέρες.